Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ε, προτού ξεπάμε στο θέμα μας, το οποίο το βλέπετε και στο τίτλο του βίντεο, ασεξουαλικότητα προς ή σύμπτωμα, να σας υπενθυμίσω να πατήσετε like στο βίντεο αν σας αρέσει και αν δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι, πατήστε απλώς το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ή live. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα email που έχω λάβει από μια νεαρή κοπέλα 25 ετών, το οποίο αποτέλεσε και την αφορμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Έχει πολύ καιρό που ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό, αλλά ήθελα λίγο χρόνο να διαβάσω και να προετοιμαστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρία Πετρίδου, λέει η κοπέλα. Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες τα βίντεο σας ανελειπώς και κάθε μέρα ανυπομονώ να βγει καινούριο. Με βοηθούν πολύ και σας ευχαριστώ για το έργο που ελεύθερα προσφέρετε. Να σε καλά αγαπή. Ύστερα από πολλή σκέψη πήρα το θάρρος να σας γράψω και για το δικό μου πρόβλημα, καθώς νομίζω πως δεν έχει αναλυθεί στο κανάλι και σε περίπτωση που το κρίνετε ωφέλιμο θα μπορούσατε να το κάνετε κάποιο βίντεο. Είναι ωφέλιμο και θα το κάνω βίντεο, γιατί ναι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για αυτό το θέμα σε ξεχωριστό βίντεο. Το έχω αναφερθεί κάποιες φορές, αλλά δεν έχουμε μιλήσει έτσι εκτενώς. Είμαι 25 ετών Πρόσφατα διαγνώστηκα με βαριά κατάθλιψη και νομίζω είμαι ασεξουαλ. Λέω νομίζω γιατί δεν ξέρω πώς να ξεχωρίσω αν αυτό που μου συμβαίνει είναι σεξουαλικός προσανατολισμός ή σύμπτωμα. Η κατάθλιψη ξεκίνησε από την παιδική μου ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι την ενήλικη ζωή, οπότε δεν μπορώ να αναζητήσω την απάντηση στο παρελθόν. Είμαι μοναχικό άτομο και πολύ σπάνια απολαμβάνω τη διαπροσωπική επαφή. Το σεξ όχι μόνο δεν με απασχολεί, αλλά τις περισσότερες φορές μου φαίνεται αφύσικο και αποκρουστικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό. Προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ με άνδρα ή γυναίκα και δεν νιώθω καμία ανάγκη να κάνω. Γνωρίζω νοητικά, δηλαδή νοησγνωστικά, γνωστικά, πως είναι κάτι απολύτως φυσικό και όμορφο, αλλά δεν μπορώ να το δω έτσι. Άλλες μέρες το βλέπω ως κάτι αδιάφορο και άλλες ως πηγή αρρώστιας και ψυχικού τραύματος. Εμένα η μόνη σου πρόταση που με προβληματίζει από ό,τι έχει γράψει μέχρι τώρα είναι οι μέρες που βλέπεις το σεξ ως πηγή αρρώστιας και ψυχικού τραύματος. Δηλαδή αν έμενε μόνο στο βλέπω το σεξ ως κάτι διάφορο, δεν θα καταλάβαινα γιατί να έχει τον προβληματισμό. Λοιπόν, νιώθω ότι ζω σε παράλληλο σύμπαν. Δεν καταλαβαίνω κανέναν και κανένας δεν καταλαβαίνει εμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο ένα βίντεο για την ασεξουαλικότητα ταιριάζει με το περιεχόμενο του καναλιού και σίγουρα θα το έβρισκα πολύ βοηθητικό βεβαίως και ταιριάζει. Με χτίμηση λέει η κοπέλα. Ιστερόγραφο 1. Έχω κάνει ιατρικές εξετάσεις και γνωρίζω πως δεν υπάρχει κάποιος βιολογικός λόγος για την κατάσταση αυτή. Ιστερόγραφο 2. Δεν έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά. Λοιπόν, η ασεξουαλικότητα είναι Μία συνθήκη, στην οποία όπως πολύ ξεκάθαρα μας έχει ε, περιγράψει η κοπελά, οι άνθρωποι που βιώνουν ασεξουαλικότητα δεν έχουν καμία απολύτως σεξουαλική επιθυμία. Περίπου το 1% των ανθρώπων δηλώνουν ασεξουαλ. Η ασεξουαλικότητα είναι ένα είδο σεξουαλικού προσανατολισμού. Η ίδια ασεξουαλική κοινότητα, η κοινότητα των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ω ασεξουαλ, θεωρεί ότι πρόκειται για ξεχωριστό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ακόμη δεν έχει, εμ, δεν έχει αναγνωριστεί επισήμω ως διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ε, και λένε, οι ετεροφιλόφιλοι έρχονται από άτομα του αντίθετου φύλου, οι ομοφιλόφιλοι έρχονται από άτομα του ίδιου φύλου, οι ασεξουαλικοί δεν έρχονται από κανένα άλλο άτομο ανεξαρτήτως φύλου. Αυτός είναι, αυτή είναι η, επιχειρηματολογία για το ότι προκείται για διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Θα σας διαβάσω από ένα άρθρο, το οποίο είναι από το psychologynow.gr, ασεξουαλικότητα, ένα άγνωστο σεξουαλικό προσανατολισμό, το οποίο είχε γράψει η Κυριακή Φωτιάδου, η οποία είναι συμβουλευτική ψυχολόγο. Αυτό το άρθρο έχει δημοσιευτεί στι 23 Αυγούστου 2016. Περίπου το 1% των ανθρώπων δηλώνουν asexual. Βέβαια, η ασεξουαλικότητα αποτελεί ένα γενικό όρο ομπρέλα που περιλαμβάνει ποικίλε μορφές έκφρασης και συμπεριφοράς. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τύποι ασεξουαλικότητας που σχετίζονται με τον βαθμό της σεξουαλικής επιθυμίας, της σεξουαλικής συμπεριφοράς και της επιθυμίας για σύναψη ρομαντικής σχέσης. Άλλοι είναι ανοιχτοί στο να συνάψουν ρομαντικές σχέσεις, άλλοι μάλιστα παντρεύονται. Μερικοί διαπραγματεύονται μέσα στη σχέση τους στο θέμα του σεξ. Κάποιοι δέχονται το σεξ για αναπαραγωγικούς λόγους, επιθυμώντας να γίνουν γονείς. Κάποιοι αυνανίζονται ενώ μπορεί να μην τους έλκει η ιδέα της ερωτικής πράξης. Το 2001 δημιουργήθηκε η παγκόσμια κοινότητα ασεξουαλικών, AVEN, Asexual Visibility and Education Network, AVEN, Asexual Visibility and Education Network, μέσω του διαδικτύου με στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και αφετέρου τη διχτύωση των ασεξουαλικών ατόμων. Ε, Μία, ένα άλλο δημοσίευμα του 2014 λέει ότι το 2014 είχε 30.000 μέλη η ΑΒΕΝ, η Παγκόσμια Κοινότητα Σεξουαλικών. Αν και η περιστατωμένη έρευνα σχετικά με τα αίτια εμφάνιση τη σεξουαλικότητα είναι λυπή και το ερώτημα αν είναι έμφυτη ή παραμένει ουσιαστικά αναπάντετο. και εδώ να σα πω ότι έχω διαβάσει μία μελέτη review δηλαδή ένα review άλλων μελετών για την ασεξουαλικότητα, το οποίο ε, ε, δημοσιεύτηκε το 2020, 10 Αυγούστου 2020, το οποίο έχει τίτλο Patterns of Sexual Behavior and Psychological Processes in a Sexual Person σε Systematic Review. Μία συστηματική review σημαίνει όταν βλέπουν, όταν βλέπουν άλλες μελέτες και συγκρίνουν τα αποτελέσματα άλλων μελετών. Λέει, έψαχνα λέει, τα μοτίβα σεξουαλικής συμπεριφοράς, και ψυχολογικών διαδικασιών στα πρόσωπα τα οποία είναι ασεξουαλικά. Και λέει ότι μια συστηματική έρευνα ε, έχει γίνει τελικά, ε, έχει γίνει σε πολλές μελέτες οι οποίες είχαν γίνει μέχρι το 2019 για την ασεξουαλικότητα. Έχουν καταλή, είχαν καταλήξει σε 23 μελέτες τις οποίες χρησιμοποίησα για αυτό το review. Από τα 23 άρθρα, τα 16 ήταν quantitative studies, ήταν ποσοτικές μελέτες, τα 5 ήταν ποιοτικέ μελέτες και τα 2 συνιστούσαν και ποσοτικές και ποιοτικέ μελέτες. Ποσοτικές και ποιοτικέ μελέτες είναι όροι που έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία της έρευνας, της ψυχολογίας και αλλούν επιστήμων. Τα ευρήματα αυτού του review λένε ότι ε, οι άνθρωποι που είναι asexual παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια σεξουαλικών συμπεριφορών και ψυχολογικών διαδικασιών σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικές πλευρές και τύπους ε, διαπροσωπικών και ρομαντικών σχέσεων, σεξουαλικών στάσεων ή φαντασιώσεων. Conversely, data did not find support for the claim that the present impaired sexual functioning. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα λέει είναι ότι τα στοιχεία από αυτέ τι 23 έρευνε οι οποίε είχαν δημοσιευτεί, επιστημονικέ έρευνε είχαν δημοσιευτεί μέχρι το 2019, δεν έχουν δώσει καμία υποστήριξη για τον ισχυρισμό ότι οι άνθρωποι που είναι σεξουαλικοί ε, έχουν προβληματική σεξουαλική λειτουργία. Αυτό που λέει η κοπέλα στο email, ότι έχει κάνει τις αναλύσεις της, ε, δεν έχει κάποιο θέμα ορμονικό, ούτε έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Λοιπόν. Και λέει εδώ πέρα, φυσικά, όπως, όπως λένε όλες οι επιστημονικές μελέτες, ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα για να βρεθούν περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πάω πίσω στο άρθρο της κοπέλας από το 2016, της α, α, είπαμε το όνομα της είναι Κυριακή Φωτιάδου, εμβλευτή και ψυχολόγος. Αν και η εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τα αίτια εμφάνισης της ασεξουαλικότητας είναι λυπής και το ερώτημα αν είναι έμφυτη ή επίχτητη παραμένει ουσιαστικά αναπάντητο, τα ασεξουαλικά άτομα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό σεξουαλικό προσανατολισμό με τον οποίο έχουν γεννηθεί. Διαφοροποιούν τον εαυτό τους από άτομα που απέχουν από τη σεξουαλική δραστηριότητα από επιλογή λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Άλλο δηλαδή να αποφασίζεις συνειδητά ότι δεν θα κάνω σεξ μέχρι να παντρευτώ για την αμαρτία να κάνω σεξ έξω από τον γάμο, και είναι άλλο πράγμα να μην θέλει να κάνεις σεξ και να μην σε ελκύει καθόλου η ιδέα του σεξ. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η ασεξουαλικότητα δεν πηγάζει από καταπίεση της σεξουαλικής ορμής, ούτε λόγω άμυνας ψυχικού τραύματος ή απογοήτευσης μετά από κάποια κακή σεξουαλική εμπειρία. Και ίσως αυτό που λέει η κοπέλα στο email της, ότι μέσα στο μυαλό της σκέφτεται ότι το σεξ μπορεί να είναι πηγή τραυμάτων και προβλημάτων, ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια δεν μπορεί να αντιληφθεί το σεξ ως κάτι ευχάριστο, και φαντάζομαι θα έχει δει κάποιε σκηνέ σεξ ή σε σειρέ ή σε ταινίε, ίσω έχει παρακολουθήσει και συγκεκριμένε ταινίε ε, περιεχομένου για ανηλίκου, για και να τη φάνηκε τραυματικό αυτό που είδε. Τέλο, σε καμιά περίπτωση δεν δέχονται σεξουαλική ότι πρόκειται για παθολογική κατάσταση ή διαταραχή. Το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5 διαφοροποιεί τι διαταραχέ μειωμένη ερωτική επιθυμία και διέγερση από την ασεξουαλικότητα καθώς οι διαταραχές αυτές, πέρα από το μειωμένο ενδιαφέρον για σεξ, χαρακτηρίζονται και από έντονη δυσφορία και διαπροσωπικές δυσκολίες. Κάποια από τα συνήθι σχόλια που λαμβάνουν οι ασεξουαλικοί από τον περίγυρο του είναι τα εξή. Μάλλον δεν γνώρισε ακόμη το κατάλληλο άτομο. Δεν μπορεί να ξέρει αν σου αρέσει το σεξ χωρί να έχει δοκιμάσει. Ναι, μπορεί να ξέρει. Γιατί δεν σε ελκύει να το κάνει, δεν το επιθυμεί να το κάνει, δεν σε τραβάει να το κάνει. Αν δοκίμασε και δεν σου άρεσε, κάτι δεν έκανε σωστά. Βλακίε είναι όλε αυτέ τι απόψει. Μια φάση είναι και θα περάσει. Δεν έχει ιδέα τι χάνει. Όχι. Η εμπειρία που έχει εσύ από το σεξ δεν σημαίνει ότι είναι απολύτω και η ίδια εμπειρία. Απαραίτητο η ίδια εμπειρία που μπορεί να έχει και ο άλλο από το σεξ. Μήπω είσαι γκέι και δεν το παραδέχει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση ότι αν ένα άνθρωπο είναι σεξουαλικό σημαίνει ότι είναι gay. Η ασεξουαλικότητα είναι μια δικαιολογία για του άσχημου και του ντροπαλού. Αχ, τι άσχημο. Ό, 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 όλο νέκινγκ αυτέ οι προτάσει. Ε. Χρειάζεσαι θεραπεία. Όλο νέκινγκ. Όλο νέκινγκ. Όλο αρνητικότητα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να μιλήσει κανεί ανοιχτά για την ασεξουαλικότητά του όταν είναι πιθανό να λάβει τόσα υποτιμητικά, τόσο υποτιμητικά σχόλια από του γύρω του και όταν είναι διαδεδομένη τέτοιοι μύθοι στην κοινωνία. Λέει μία κοπέλα για τι διακρίσει που υφίστανται ασεξουαλικοί. Νομίζετε είναι εύκολο να είσαι ασεξουαλ σε ένα κόσμο όπου το σεξ είναι υπερχτιμημένο ο τίποτα άλλο? Κοιτάξτε γύρω σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι η ασεξουαλικότητα υπάρχει. Πολλά άτομα που δεν με γνώριζαν με χαρακτήρισαν άρρωστοι, ψυχρή, φοβισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο να ανήκει σε μια σεξουαλική μειονότητα. Άρα τον ασεξουαλισμό, η κοπέλα αυτή, το χαρακτηρίζω σεξουαλική μειονότητα. Λόγω αυτών των διακρίσεων, η ασεξουαλική κοινότητα κάνει προσπάθειε για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνία σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι ασεξουαλικό. Μάλιστα, τέλειο Οκτώβρη κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί η εβδομάδα ευαισθητοποίηση για την ασεξουαλικότητα. Κλείνοντα, λέει η. Η συνάδελφο η Κυριακή Φωτιάδου που γράφει αυτό το άρθρο, κλείνοντα, θα ήθελα να παραθέσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο τη Δέκερ με τίτλο The Invisible Orientation, An Introduction to Asexuality. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει το 2014 και ονομάζεται Ο Αόρατο Προσανατολισμό: Μια εισαγωγή στην ασεξουαλικότητα, Τα Καρέλ Books στη Νέα Υόρκη, από τον εκδοτικό οίκο Καρέλ Books. Αν δεν είσαι ασεξουαλό, άκουσέ μα. Πίστεψε μα όταν περιγράφουμε τα συναισθήματά μα. Κατάλαβε ότι η ευτυχία δεν προκύπτει αποκλειστικά μέσα από τι παραδοσιακέ σεξουαλικέ σχέσει. Μην υποθέτει ότι χρειαζόμαστε θεραπεία και μη μα αντιμετωπίζει σαν να είμαστε λυμματικοί. Το ότι είμαστε μειονότητα συχνά μα αναγκάζει να ζούμε δύσκολα χωρί την κατανόηση και τη στήριξη των γύρω μα. Λοιπόν, η βιβλιογραφία τη συναδέλφου για να φτιάξει αυτό το άρθρο είναι το βιβλίο του Άντερσον του 2010 «We have a name of something I felt all my life, discovering and explaining asexuality». Δεν είναι βιβλίο, είναι unpublished thesis. Είναι ένα αδημοσίευτο thesis από το University του Λάντ. Ο Άντερσον λέει «Έχουμε ένα όνομα για κάτι το οποίο ένιωθε όλη μου τη ζωή» ανακαλύπτοντας και εξηγώντας την ασεξουαλικότητα. Ένα άρθρο από την ιστοσελίδα της ΑΒΕΝ, The Asexual Visibility and Education Network, και το βιβλίο των ΣΥΡΕΡ και άλλων του 2008, Coming to an Asexual Identity, Negotiating Identity, Negotiating Desire, Sexualities κλπ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άρθρο που έχω βρει από το Psychology Now GR, το οποίο είναι στο ελληνικό. Ε, το οποίο έχει γράψει ψυχολόγος. Και έχω βρει και ένα άλλο άρθρο στο Health Mac GR, το οποίο δεν λέει ποιος το έχει γράψει, ούτε τη βιβλιογραφία του έχει. Θα σας το διαβάσω όμως γιατί νομίζω είναι πρακτικό και χρήσιμο. Η ασεξουαλική έχει μάλιστα αυτό το βιβλίο, έχει, αυτό το άρθρο έχει, έχει εκδοθεί πρόσφατα, 29 Ιανουαρίου 2022. Θα βάλω το σύνδεσμο και για τα δύο popular articles, και για τα δύο άρθρα που δεν είναι επιστημονικά, είναι άρθρα απλά, στην περιγραφή του βίντεο. Η ασεξουαλικότητα είναι ο σεξουαλικό προσανατολισμό, τον οποίο κάποιο βιώνει ελάχιστη ω καθόλου σεξουαλική έλξη προ του άλλου. Μπορεί επίσης να έχουν ελάχιστη ως καθόλου επιθυμία να έχουν σεξουαλικές επαφές γενικά. Τούτου λεχθέντος, κάθε σεξουαλικό άτομο είναι διαφορετικό στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη σεξουαλική οικειότητα. Για παράδειγμα, κάποιοι βιώνουν ρομαντική έλξη, αλλά δεν έχουν επιθυμία για σεξουαλική οικειότητα. Και κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν σεξ ή να αυνανιστούν, αλλά να μην ελκύονται πλήρως από τους άλλους. Επίσης, κάποιοι μπορεί να εμπλακούν σεξουαλικά με άλλους ή με τον εαυτό τους, αλλά μπορεί να μην αισθάνονται ευχαριστής όταν το κάνουν. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Η ασεξουαλικότητα δεν θεωρείται το ίδιο με την αποχή από το σεξ για θρησκευτικού ή φιλοσοφικού λόγου. Σε τέτοιε περιπτώσει, αυτό που είπαμε και προηγουμένω, μπορεί να εμφανιστεί σεξουαλική έλξη, απλώ δεν γίνεται πράξη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να σε τραβάει, να σε ελκύει το να κάνει σεξ και να αποφασίζει συνειδητά ότι δεν θα κάνει για θρησκευτικού ή φιλοσοφικού ή ηθικού λόγου και είναι άλλο πράγμα να μην έχει καθόλου επιθυμία ή ελάχιστη επιθυμία. Η ασεξουαλικότητα θεωρείται επιλογή. Υπάρχουν δύο βασικέ φιλοσοφίε σχετικά με την ασεξουαλικότητα. Το πρώτο είναι ότι είναι σεξουαλικό προσανατολισμό με τον ίδιο τρόπο που η και η ομοφιλοφιλία είναι προσανατολισμοί. Η LGBTQ κοινότητα αναγνωρίζει την ασεξουαλικότητα ω δικό τη προσανατολισμό. LGBTQ, LGBTQ+, κοινότητα. Η δεύτερη φιλοσοφία είναι ότι κάποιος βιώνει μια φυσιολογική ανομαλία, όπως χαμηλά επίπεδα λίπητο ή διαταραχή υποενεργού σεξουαλικής επιθυμίας, HSDD. Τελικά υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε για το τι προκαλεί κάποιον να έχει σεξουαλικό προσανατολισμό και είναι πάντα η καλύτερη πρακτική να σεβόμαστε τη σεξουαλική ταυτότητα του οποιοδήποτε δικαίωμά του. Πώς να μάθετε αν είστε σεξουαλικός. Μερικές φορές η σεξουαλικότητα ενός ατόμου δεν είναι αμέσως εμφανή στον εαυτό τους. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι δεν συζητείτε τόσο ευραίο όσο η ή η ομοφιλοφιλία και έτσι υπάρχει έλλειψη κατανόησης γύρω από το θέμα. Μερικοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι η ασεξουαλικότητα υπάρχει ως σεξουαλικός προσανατολισμός. Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να, 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 κάποιος χρόνος για να αναγνωρίσει κάποιος ότι είναι ε, ομοφιλόφιλος, λεσβία, αμφιφιλόφιλος ή τρανς, ένα άτομο μπορεί να χρειαστεί προσωπική ενδοσκόπηση πριν να αναγνωρίσει τη δική του ασεξουαλικότητα. Γι' αυτό είπε προηγουμένως, έγραφε προηγουμένως στο, ότι, στο άρθρο ότι η LGBTQ κοινότητα θεωρείται ένα σεξουαλικότητα ως ένα δικό της προσανατολισμό. Λέει, όπω είναι η τεροφιλοφιλία, η ομοφιλοφιλία, η αμφιφιλοφιλία. Να είναι κάποιο τρανς, μπορεί να είναι και κάποιο ασεξουαλικό. Για να προσδιορίσετε αν μπορεί να είστε άφιλο ή όχι. Α, γιατί το λέει άφιλο, ασεξουαλικό είναι ο Ή όχι, σκεφτείτε αν έχετε βιώσει κάποιο από τα ακόλουθα. Μπορείτε να δείτε ότι άλλοι είναι ελκυστικοί, αλλά σπάνια, αν ποτέ, βιώνετε σεξουαλική έλξη απέναντί του. Έχετε ελάχιστη ως καθόλου επιθυμία να συμμετάσχετε σε σεξουαλικές επαφές με άλλους, συμπεριλαμβανομένου του ρομαντικού σας συντρόφου. Γιατί είπαμε ότι οι σεξουαλικοί άνθρωποι μπορεί να θέλουν να έχουν μια συναισθηματική ρομαντική σχέση, αλλά να μην θέλουν το σεξ. Έχετε ελάχιστη έως καθόλου επιθυμία να αυνανιστείτε. Συμμετέχετε σε σεξουαλική οικειότητα, αλλά δεν το απολαμβάνετε συμμετέχετε στη σε σεξουαλική οικειότητα, αλλά σπάνια την ξεκινάτε. Σπάνια σκέφτεστε το σεξ. Δεν βρίσκετε τη σεξουαλική οικειότητα ή ακόμη και τη σκέψη της συναρπαστική, ενδιαφέρουσα ή σημαντική. Έχετε ελάχιστη έως καθόλου επιθυμία να εμπλακείτε ακόμη και σε μια ρομαντική σχέση. Έχετε νιώσει ένα συνδυασμό οποιοδήποτε από τα παραπάνω για μια συνεχή χρονική περίοδο, περίοδο ίσως από την εφηβεία. Πώς να εξηγήσετε την ασεξουαλικότητα σας. Δεν οφείλετε εξήγηση για το σεξουαλικό σας προσανατολισμό σε κανέναν. Όμως υπάρχουν στιγμές που μπορεί να αισθάνεστε υποχρεωμένοι να μιλήσετε σε κάποιο για τη σεξουαλικότητα σας για παράδειγμα, μπορεί να αισθάνεστε ότι θέλετε να συζητήσετε το σεξουαλικό σα προσανατολισμό σε μια ρομαντική σχέση με του στενότερου φίλου σα ή με μέλη τη οικογένεια. Εγώ θεωρώ ότι αν θα δημιουργήσει ένα άνθρωπο που είναι σεξουαλικό ρομαντική σχέση, είναι καλό να το συζητήσει από την αρχή, προκειμένου να το γνωρίζει ο ή μελλοντικό σύντροφο και να αποφασίσει συνειδητά εάν θέλει να συνάψει μια ρομαντική σχέση με ένα σεξουαλικό άτομο ή όχι. Εάν επιθυμείτε να εξηγήσετε την ασεξουαλικότητα σας σε κάποιον, η καλύτερη προσέγγιση είναι η ειλικρίνεια. Ειδικά επειδή πολλοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο. Εξηγήστε ακριβώς τι νιώθετε και τι δεν αισθάνεστε. Εάν μιλάτε με ένα ρομαντικό σύντροφο, να είστε ξεκάθαροι για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική σας σχέση. Κάθε ασεξουαλικό άτομο είναι διαφορετικό. Είναι χρήσιμο να σκέφτεστε την ασεξουαλικότητα ως ένα φάσμα και να εξετάζεται αν κάπου σε αυτό το φάσμα, αντί να ταιριάζεται σε ένα ακριβή ορισμό. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο άρθρο που όπως σας είπα θα το, θα το βάλω, θα βάλω και τα δύο άρθρα στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης έχω βρει ένα άρθρο ενός Αμερικανού ψυχολόγου, ένα λεπτό να το βρω που το έχω αυτό, ένα λεπτό, εδώ πέρα το έχω. Είναι ένα άρθρο το οποίο ε, δημοσιεύτηκε στο Psychology Today το 2014, ε, στο οποίο λέει περίπου τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα τα οποία λένε και τα άλλα δύο άρθρα δεν θα μου φαινόταν καθόλου παράξενο αν όπως και εγώ για να φτιάξω αυτό το βίντεο διάβασα διάφορα άρθρα και αυτοί που έγραψαν τα προηγούμενα άρθρα έχουν διαβάσει και αυτό. Λοιπόν, ε, είναι ο, του Steven Betchen DSW, θα σας το βάλω και αυτό στην περιγραφή του βίντεο, το link από το psychologytoday.com, ένα λεπτό να το... Okay. Λέει ότι η, ασεξουα... η ασεξουαλικότητα είναι μία έννοια η οποία προκαλεί ένταση. Ένα στρατόπεδο των σεξολόγων ισχυρίζονται ότι είναι και πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας κύριος σεξουαλικός προσανατολισμός όπως η τεροφιλοφιλία, η, ομοφι... η ομοφιλοφιλία και η αμφιφιλοφιλία. Το άλλο στρατόπεδο δεν το βλέπει σαν άλλο παρά χαμηλή λύπητο ή ένα α, γενικευμένο τύπο της α, υποδραστήριας σεξουαλικής επιθυμίας, της διαταραχής υποδραστήριας σεξουαλικής επιθυμίας. Ο ορισμός που δίνει αυτό το άρθρο λέει ότι η ασεξουαλικότητα γενικά περιγράφεται σαν έλλειψη σεξουαλικής έλξης σε άλλους ή έλλειψη ενδιαφέροντος για το σεξ. Ο Μπογκάερτ το 2004 ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν δύο ασεξουαλικότητας η πρώτη μορφή είναι άνθρωποι που έχουν σεξουαλική ορμή αλλά δεν την, προ, δεν την they don't, but do not direct this towards others they may masturbate αλλά αυτήν την σεξουαλική ορμή ή επιθυμία δεν την, ε, δεν την εξασκούν μαζί με άλλους μπορεί απλώς να βνανιστούν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου σεξουαλική επιθυμία στο βιβλίο του Μπόκα του 2012, καταλαβαίνοντας την ασεξουαλικότητα, understanding a sexuality, ε, ο Μπόκαερτ έχει υποστηρίξει ότι η ασεξουαλικότητα είναι ξεκάθαρη και διαφορετική από την αποχή από σεξουαλική δραστηριότητα για θρησκευτικούς λόγους κλπ. Οι οποίες είναι ε, συμπεριφορές, οι οποίες έχουν ως κίνητρο... Ε, τα προσωπικά πιστεύω και τα θρησκευτικά πιστεύω ενό ατόμου. Λέει, πολύ ασεξουαλική ήταν σεξουαλικός ενεργή στην εφηβεία ή σε, κάποιο άλλο, κάποια χρονική περίοδο, αλλά αυτή την περίοδο αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ασεξουαλικό και δεν έχουν την εμπειρία σεξουαλικής έλξης. Μερικοί όμως, παρόλα αυτά θέλουν να, να, να σχηματίσουν μια μακρο, ένα μακροχρόνιο δεσμό με ένα σύντροφο και μπορεί ακόμη να επιθυμούν να κάνουν παιδιά. Είναι εξαιρετικό τέριασμα όταν δύο ασεξουαλικοί άνθρωποι παντρευτούν. Οι δύο ασεξουαλικοί άνθρωποι δημιουργήσουν μια ρομαντική σχέση. Είναι εξαιρετικό τέριασμα γιατί ούτε τον έναν τον ενδιαφέρει το σεξ ούτε τον άλλον δεν ενδιαφέρει το σεξ. Είπαμε μπορεί να έχουν ρομαντικότητα, δηλαδή θέλω να θέλουν να αγκαλίτσε, φυλάκια, χαδάκια κλπ. Να κάνουν σεξ μια-δύο φορέ για να κάνουν παιδιά, ξέρω εγώ πόσε φορέ χρειάζεται να προσπαθήσουν και μετά να είναι χαλαροί και άνετοι. Γιατί όχι. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ένα είναι ε, ασεξουαλικό και ο άλλο δεν είναι. Ο Κίνση και οι υπόλοιποι στη μελέτη του, 2000, του, 1948. Η πολύ γνωστή κλίμακα του Κίνση Βαθμολόγησαν τα άτομα από το 0 μέχρι το 6 αναλόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού από ετεροφιλόφιλου στου ομοφιλόφιλου. Τα νούμερα 1 έω 5 έδειχαν α, αμφιφιλοφιλία. Αλλά επίση ο Κίνση το 1948, ο Κίνση και η ομάδα του, α, έβαλαν, α, χαρακτήρισαν το 1,5% τον, του ενηλίκου αρσενικού πληθυσμού SX indicating asexuality. Ε, αλλά όμω έδωσαν την ταπέλα στο 1,5% των ενηλίκων ανθρώπων που συμμετείχαν στι μελέτε του ω ασεξουαλικού. Περισσότεροι ερευνητέ ε, έχουν βρει ότι η ασεξουαλικότητα συμβαίνει περίπου στο 1,05%. Περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δηλαδή. Άλλοι, όπως ο Μπόκαερτ το 2004, πιστεύει ότι είναι περισσότερο από το 1,050%. Τα χαρακτηριστικά που, έχουν βρει, που έχει βρει ο Μπόκαερτ, το... κάποια από τα χαρακτηριστικά των ασέξουαλ είναι περισσότερο γυναίκες παρά άνδρες. Είναι, λέει, κάπως μεγαλύτεροι από αυτούς που είναι σεξουαλικοί. Και λέει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που δεν θέλω να τα διαβάσω. Δεν θέλω να το διαβάσω. Αλλά θα το διαβάσω γιατί μπορεί αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά να προκύπτουν από το γεγονός ότι η σεξουαλικότητα δεν αναγνωρίζεται ως μια legit κατάσταση, ότι είναι εντάξει να είσαι σεξουαλικός. Λέει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ε, χειρότερη υγεία, ε, έλλειψη κοινωνικότητας, κοινωνικό άγχος, άγχος και κατάθλιψη. η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, απαραίτητο δεν είναι απαραίτητος η ασεξουαλική το ίδιο. Πολλοί ασεξουαλικοί μπορούν να δουν τους ανθρώπους ως ελκυστικούς, αλλά δεν έχουν καμία σεξουαλική ανάγκη για να κάνουν σεξ. Μερικοί ασεξουαλικοί μπορεί να αυνανίζονται, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι απλώς μια φυσική εμπειρία χωρίς φαντασία. εάν όντω φαντασιώνονται για ένα πρόσωπο δεν έχουν ...την πραγματική επιθυμία να είναι με εκείνο το πρόσωπο ερωτικά. Και οι ασέξουαλς μπορεί να ερωτευτούν ανθρώπους, αλλά όχι σεξουαλικά, ε, ε, ρομαντικά. Οι asexuals γενικά δεν ε, ε, έχουν ερωτική έλξη από άλλους ανθρώπους. Κάποιοι asexuals αρέσκονται στις αγκαλιάς και στα φιλιά... Κάποιοι ασεξουαλς μπορεί να κάνουν σεξ μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον ρομαντικό του σύντροφο. Κάποιοι ασεξουαλς είναι ρομαντικοί αλλά όχι σεξουαλικοί. Κάποιοι ασεξουαλς είναι αρομαντικοί, δεν δηλαδή τους ενδιαφέρει ούτε το ρομάντζο. Οι ασεξουαλικοί μπορούν να κάνουν να identify τους εαυτούς τους, μπορεί να χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους ως gay, straight ή αμφιφιλόφιλοι. Μερικοί ασεξουαλικοί δεν έχουν καθόλου σεξουαλικά συναισθήματα. Αυτά τα άτομα συνήθως αναφέρονται σαν άνθρωποι χωρίς του. Λέει αυτός ο ψυχολόγος, το οποίο το όνομα του είναι Steven Betchen, λέει ότι θα προσέθετα ότι περισσότεροι από τους ασξοξουαλικούς που έχω δει στην κλινική μου πρακτική τους αρέσει ο έλεγχος. Το να αποφεύγεις το σεξ με κάποιον μπορεί να βοηθήσει στο να διατηρήσει μια απόσταση και στη συνέχεια να, να χρησιμεύσει ώστε να προστατευτεί το άτομο απέναντι σε κάποια συγκεκριμένη ευα... ευαλωτότητα που έρχεται με την οικειότητα. Ο... Όταν βρίσκουν ένα σύντροφο με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν τον έλεγχο. Ε... Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουν μία μακρόχρονη σχέση. Είναι η δική του η άποψη. Είναι η δική του η άποψη στην ουσία. Αυτή η άποψη που μας λέει εδώ πέρα σαν να μας, σαν να μας λέει ότι ο λόγος για τον οποίο ε, κάποιοι άνθρωποι είναι ασέξουλοι για να έχουν τον έλεγχο. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Λοιπόν, και τονίζει ότι δεν... Ε, δεν είναι, δεν είναι αεπίσημος σεξουαλικός προσανατολισμός. Το συμπέρασμα του, ξαναλέω ότι είναι από το 2014 αυτή η δημοσίευση, το συμπέρασμα του είναι ότι no matter where you stand on the issue of asexuality, χωρίς να έχει σημασία πού στέκεστε στο θέμα της ασεξουαλικότητας, ασε... χωρίς να έχει σημασία τι άποψη έχετε για την ασεξουαλικότητα, οι, ασεξου, οι ασεξουαλικοί άνθρωποι πραγματικά υπάρχουν και επιωμένως χρειάζονται ένα φόρουμ και ένα support systems. Χρειάζονται ένα χώρο στον οποίο να μπορούν να... μια κοινότητα και μια κοινότητα που να μπορούν να στηρίζουν ένα τον άλλο. Το ή ΑΒΕΝ που έχουμε αναφέρει και προηγουμένω, το προσφέρει αυτό και θα έπρεπε να χειροκροτηθεί. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που διαφέρουν δέχονται διακρίσεις στην κοινωνία μας γιατί οι άνθρωποι δεν, δείχνουν, δεν έχουν γνώση και δεν δείχνουν συνέστηση. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Ίσως λέει η έρευνα η οποία συνεχίζεται κάποια μέρα θα μας οδηγήσει σε... στο σημείο του να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει σεξουαλικότητα που ξέρουμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, έχοντα διαβάσει τρία άρθρα, δύο στα ελληνικά, δύο popular άρθρα. Το ένα το έχει γράψει η ψυχολόγο, το ξέρουμε σίγουρα. Το δεύτερο δεν λέει ποιο το γράφει, λέει είναι από το press room τη ιστοσελίδα. Σα βάλω και τα τρία links στην περιγραφή του βίντεο. Και το τρίτο το έχει γράψει ψυχολόγο του 2014. Πού καταλήγουμε. Καταλήγουμε στο ότι ναι, ένα άνθρωπο μπορεί να είναι ασεξουαλικό. Ναι, ένα άνθρωπο μπορεί να μην έχει καμία απολύτω όρεξη να κάνει σεξ, να μην έχει καμία έλξη προς το σεξ και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν θεωρώ ότι η κοπέλα που μου έστειλε την επιστολή έχει θέμα λόγω κατάθλιψης και γι' αυτό είναι ασεξουαλική. Θεωρώ ότι η ασεξουαλικότητα α, έτσι όπως την περιγράφει για τον εαυτό της είναι χαρακτηριστικό της. Το οποίο είναι, εντάξει δεν μας γράφει αν την ενδιαφέρει ο ρομαντισμός αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν την ενδιαφέρει το σεξ και τον οποιονδήποτε δεν τον ενδιαφέρει το σεξ, μη σου πω ότι έχετε και ένα πρόβλημα λιγότερο. Ένα πρόβλημα λιγότερο, χίλια προβλήματα λιγότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι κάτι για το οποίο να πάμε να κάνουμε θεραπεία αν δεν μας ενδιαφέρει το σεξ. Ίσα ίσα που ησυχάζει το κεφάλι μας. Το πρόβλημα το έχουμε. Εμεί που ενδιαφερόμαστε για το σεξ και δεν έχουμε καλό σεξ, δεν έχουμε σεξ καθόλου στη ζωή μα, άμα το πάρει έτσι. Ε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ασεξουαλικοί, είναι εντάξει να είσαι ασεξουαλικό, δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και κάτι θεωρείται πρόβλημα όταν εμποδίζει τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Λειτουργικότητα του ανθρώπου είναι ο ύπνο του, το φαγητό του, η ικανότητα του να εξασκεί την εργασία του, να πηγαίνει στη δουλειά του. Εάν η ασεξουαλικότητα σε εμποδίζει να κοιμηθεί, σε εμποδίζει να φα, σε εμποδίζει να εργαστεί, σε εμποδίζει να ξεκουραστεί, σε εμποδίζει να ψυχαγωγηθεί και να χαλαρώσει, να είναι πρόβλημα. Εάν όμω έχει να κάνει μόνο με το τι λένε οι άλλοι και τι θέλουν να σου επιβάλλουν οι άλλοι, όχι, δεν είναι πρόβλημα. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια εάν κάποιοι από εσά ίσω έχετε ακούσει για αυτό το θέμα, αν έχετε διαβάσει, αν έχετε ίσω κάποιε γνώσει περισσότερε από αυτέ τι λίγε που έχω εγώ. Ε, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Με πολύ αγαπή.